Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, σήμερα είναι μια ακόμα μαύρη μέρα για όλη την εργατική τάξη. Σήμερα, για ακόμα μια φορά, μετράμε νεκρούς συναδέλφους και σακαταμένους από χώρους δουλειάς, όπου τα μέτρα προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων έχουν πάει περίπατο για να κερδίσουν μια κούφτα κυριολεκτικά πρωτοκράτες. Προτείνουμε, πριν ξεκινήσει η συζήτηση, να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή. Αθάνατε. Προφανώς εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των συναδέλφων και ευχόμαστε περαστικά στους συναδέλφους που είναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, η σημερινή σύσκεψη που γίνεται με πρωτοβουλία των σωματείων που υπογράφουν το κάλεσμα, το θέμα με θέμα την οργάνωση του αγώνα για την επιτυχία της απεργίας στις 9 του Νοέμβρη, αποτελεί ένα ακόμα βήμα συντονισμού και κοινή δράση των εργαζομένων στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Είναι μια συλλογική, οργανωτική, αγωνιστική διαδικασία εκατοντάδων σωματείων που συμμετέχουν σήμερα με τις αποφάσεις τους, που στο βαθμό που θα συσπηρώσει ακόμα περισσότερα σωματεία, επιτροπές αγώνα, ακόμα περισσότερους εργαζόμενους, μπορεί να συμβάλλει ώστε στις 9 του Νοέμβρη να έχουμε μια μαζική συμμετοχή στην απεργία, να βουλιάξει στην κυριολεξία η Αθήνα από απεργούς. Πριν σχεδόν ένα χρόνο θυμίζω ότι η αντίστοιχη σύσκεψη συνέβαλε καθοριστικά στο συντονισμό της δράσης εκατοντάδων σωματείων, δυνάμωσε το πανίσχυρο όπλο των εργαζομένων που είναι η αλληλεγγύη, διαμόρφωσε διεκδικητικό κλίμα μέσα στους χώρους δουλειάς, καλλιέργησε την ανυπακοή σε αντεργατικούς νόμους, έδωσε όθηση για να αναπτυχθούν μεγαλειώδεις αγώνες. Συνέβαλε ώστε να ακολουθήσουν αντίστοιχες συσκέψεις σε όλη την Ελλάδα, αντίστοιχες πρωτοβουλίες εργατικών σωματείων, ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων. Συνέβαλαν ώστε να πραγματοποιηθούν τα τελευταία 5 χρόνια 9 πανελλαδικές πανεργατικές απεργίες που δυνάμωσαν την ελπίδα ότι μπορούμε να γίνουμε πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Έδωσαν ηχηρή απάντηση σε αυτούς που και τότε μας έλεγαν: «Παιδιά, ας κάνουμε υπομονή. Το ζήτημα είναι να φύγει η κυβέρνηση για να λυθούν τα προβλήματά μας». Για φανταστείτε, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, οι υγειονομικοί στην αρχή της πανδημίας, οι εργάτες της Κόσκο, οι διανομής της E-Food, οι εργάτες στα λοιπάσματα Καβάλας, οι εργάτες της Λάρκο, οι οικοδόμοι και όλοι εμείς να είχαμε υιοθετήσει αυτή την άποψη, αυτή τη γραμμή μέσα στο κίνημα. Φανταστείτε να περιμέναμε τους σωτήρες την κυβερνητική αλλαγή. Φανταστείτε να συμβιβαζόμασταν με τον νόμο Χατζηδάκη, τι θα γινόταν? Δεν θα ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα? Φανταστείτε να ακολουθούσαμε τη γραμμή της ΓΕΣΕ, δεν θα είχε μείνει τίποτα όρθιο. Και κυρίως θα είχε περάσει πλήρως η απογοήτευση και η μυρολατρία. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, η εργοδοσία και η κυβέρνηση θα αρχίσουν πάλι αυτή την περίοδο την κλάψα, τα παρακάλια, τις υποσχέσεις για να βάλουμε πλάτη, για να κάνουμε υπομονή, για να στηρίξουμε το λεγόμενο εθνικό συμφέρον. Να περιμένουμε να λυθούν τα προβλήματά μας μέσω αυτών που τα δημιούργησαν. Εκεί αποσκοπούν να καταλήξουμε όσοι μας λένε με αφορμή της 9 Νοέμβρη ότι με μια απεργία δεν θα γίνει τίποτα ή ότι τα φάγαν τα ψωμιά τους οι απεργίες. Εκεί θέλουν να στρέψουν την άποψη των εργαζομένων τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και όσοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν το εργατικό κίνημα ως σκαλοπάτι για κυβερνητική αναλλαγή. Για να αλλάξει δηλαδή ο Μανολιός και εμείς να συνεχίσουμε να υποφέρουμε από το Μανολιό. Στέλνουμε μήνυμα μέσα και από αυτή τη σημερινή σύσκεψη.
και το λέμε καθαρά, μπας και το καταλάβει. Δεν μας τρομοκρατείτε όσα δικαστήρια κι αν κάνετε. Εσείς είστε κατηγορούμενοι γιατί είστε ένοχοι για αυτά που τραβάνε. Η σημερινή σύσκεψη και η προετοιμασία της Πανελλαδικής Απεργίας στις 9 του Νοέμβρη είναι η απάντησή μας. Πραγματοποιείται με σκοπό να ενώσει τις δυνάμεις μας απέναντι στην κατάσταση που έχουν διαμορφώσει οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι κυβερνήσεις που τους υπηρετούν. Αποτελεί απάντηση στη ληστεία που γίνεται αυτή την περίοδο από τα μονοπόλια της ενέργειας στο εισόδημα όλων μας και όλου του λαού. Απάντηση απέναντι στην τεράστια ακρίβεια, στους μισθούς πείνας, τα εξαντλητικά 12 ώρα, την απληρωσιά, τα θανατηφόρα και πολύ σοβαρά εργατικά ατυχήματα. Μας λένε κάθε μέρα για το βαρύ χειμώνα που έρχεται. Μάλιστα είχε το φράσος η κυβέρνηση να μας καλέσει να προσαρμοστούμε, λέγοντάς μας ότι όποιος δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει. Η εργοδοσία, είτε είναι το κράτος, είτε οι επιχειρηματίες, ξεσαλωμένοι από το αντεργατικό προστάσιο που έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις, έχει κλιμακώσει την προσπάθεια τρομοκράτησης και εκφοβισμού των εργαζομένων. Υπάρχει σχέδιο που υλοποιείται και εκφράζεται σε πολλούς χώρους εναντίον συνδικαλιστών που είναι πρόεδροι ή σε προεδρία δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων. Όποια απεργία πάει στα δικαστήρια βγαίνει παράνομη. Όπου ο εργαζόμενος μπαίνει μπροστά στον αγώνα, απειλείται με απόλυση. Παραπέμπουν σε δίκες τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Υποδόμων, την πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ. Χτυπάνε στο ψαχνό για να μην σηκώσει κανείς κεφάλι. Απολύονται πρωτοπόροι αγωνιστές. Πρόσφατα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εφιαλωμένων Ποτών και του Σωματείου της Μαλαματίνας. Μισούν κάθε λαϊκή κινητοποίηση. Επιστρατεύουν δικά τους μέσα μαζικής ενημέρωσης για να συκοφαντήσουν δίκαιους αγώνες. Είναι σίγουρο ότι δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα εάν παλεύαμε για τα δικά τους συμφέροντα. Αυτό προσπαθούν να κάνουν όπως το παράδειγμα των απεργίων της Ελευσίνας, όπου δυστυχώς αξιοποιήθηκε η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου για να διαμορφώσουν μια ειδική οικονομική ζώνη χωρίς δικαιώματα για τους εργαζόμενους. Γι' αυτό δεν ενοχλούνται και από τις θέσεις της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ. Αν νομίζουν όμως ότι θα φοβηθούμε, είναι γελασμένοι. Άλλωστε, έχουν πάρει ήδη απάντηση από τους αγώνες που πραγματοποιούνται σε πολλούς κλάδους και χώρους δουλειάς. Έχουν πάρει απάντηση από τους εργαζόμενους στη Μαλαματίνα, που με τον αποφασιστικό τους αγώνα, παρά την προκλητική στήριξη της κυβέρνησης με ΜΑΤ, φοροαπαλλαγές, καταστολή και συλλήψεις, παρά τις απολύσεις, ο αγώνας τους συνεχίζεται, απαιτώντας την ανάκληση των απολύσεων και την υπογραφή συλλογικής σύμβασης με αυξήσεις στους μισθούς. Είμαστε μαζί τους και εκφράζουμε και σήμερα την αλληλεγγύη μας. Έχουν πάρει απάντηση από τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία και την αστίαση, που βρίσκονται όλο το καλοκαίρι σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων. Πήραν απάντηση από τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που παρά τις απειλές και την κήρυξη της απεργίας τους ως παράνομη και κατακτηστική, έβαλαν χειρόφρενο και απέδειξαν ότι χωρίς εμάς γρανάζι δεν γυρνά. Πήραν απάντηση από τους νοσοκομιακούς γιατρούς, συνολικά από τους εργαζόμενους στην υγεία και συγκεκριμένα αυτές τις μέρες από τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία, που με την απεργία τους ανέδειξαν τις τεράστιες ευθύνες των κυβερνήσεων για τις δολοφονικές ελλείψεις στα νοσοκομεία. Παίρνουν απάντηση από τους απόμαχους της δουλειάς, τους συνταξιούχους, που με τη σημερινή μαζική τους κινητοποίηση διεκδίκησαν για άλλη μια φορά ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. Αντίστοιχα από τις κινητοποίησεις των οργανώσεων των μικρών εμπόρων, των αυτοαποσχολούμενων επαγγελματιών σε διάφορους κλάδους. Άλλωστε δεν είμαστε μόνοι μας. Οι εργάτες, οι αγώνες της εργατικής τάξης οργανώνονται σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες και σε όλο τον κόσμο. Στη Γαλλία, στη Σρι Λάγκα, στην Αγγλία, στη Νέα Υόρκη, στη Φιλανδία και σε πολλές ακόμα χώρες με την πρωτοπόρα δράση των συνδικάτων που είναι μέλη της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Οι εργαζόμενοι λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν προσαρμοζόμαστε και δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλες νεκροθάφτες. Και το λέμε αυτό διότι ξέρουμε και έχουμε μεγάλη πείρα πλέον. Ξέρουμε ότι ο βαρύς χειμώνας που μας λένε
ότι έρχεται για μας είναι ένα ελαφρύ κερδοφόρο καλοκαίρι για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Ξέρουμε ότι την ίδια ώρα που λένε αυτοί για τα στενά δημοσιονομικά όρια, ξόδεψαν μόνο το 21 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ανατοϊκές δαπάνες, ενισχύοντας τη συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο με επίκεντρο την Ουκρανία, δίνοντας δισεκατομμύρια για πολεμικά αεροσκάφη, φρεγάτες και άλλο πολεμικό εξοπλισμό, την ίδια ώρα που τα σχολιά μας, τα πανεπιστήμια δεν έχουν βιβλία, καθηγητές, αίθουσες, που τα νοσοκομεία δεν έχουν γιατρούς, ειδικά και μηχανήματα, την ίδια ώρα που κόβουν συντάξεις και μισθούς. Με τα λεφτά μας, με τα αποτελέσματα της μεγάλης φορολογίας του ιδρώτα μας, όλων αυτών των χρόνων μετατρέπουν τη χώρα σε πολεμική βάση και ορμητήριο. Στην ουσία, την μετατρέπουν σε στόχο αντιπίνων για έναν πόλεμο που γίνεται ως αποτέλεσμα των ανταγωνισμών για τα κέρδη, τον έλεγχο της ενέργειας και των εμπορικών δρόμων. Η σύγκρουση αυτή αποτελεί και βασικό παράγοντα για την τεράστια αύξηση των τιμών της ενέργειας και του φυσικού αερίου, σε συνδυασμό βέβαια με την πολιτική της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης, της επορματοποίησης της ενέργειας, που εδώ και χρόνια υλοποιείται με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική των κυβερνήσεων εδώ στην Ελλάδα. Μιλάμε για ελαφρύ καιροφόρο καλοκαίρι, για τις μεγάλες εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους κατά 25%, για τα ΕΛΠΕ που αύξησε τα κέρδη του κατά 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, για τα εργοστάσια στο Μέτωρο που αντίστοιχα αυξήσανε κατά 40%, για τους επιχειρηματικούς ομίλους στον τουρισμό και για τους κατασκευαστικούς ομίλους και για πολλούς άλλους κλάδους ακόμα. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι δεν περνάνε όλοι δύσκολα. Δεν χάνουν όλοι. Αυτοί που δεν χάνουν, αυτοί που δεν περνούν δύσκολα, μας καλούν να προσαρμοστούμε ή να πεθάνουμε. Και όλοι αυτοί προφανώς έχουν και τους υποστηρικτές τους. Έχουν τα κόμματα που διαμόρφωσαν και υλοποίησαν την πολιτική αυτή, που στηρίζουν τον ΝΑΤΟ και τη μετατροπή της χώρας σε πεδίο βολής. Έχουν αυτούς που τους χειροκροτούσαν, που χειροκροτούσαν μέσα στη Βουλή τους Αζόφ και έδωσαν θάρρος στους φασίστες να μπουν από την τρύπα τους, κάνοντας προεκλογική φιέστα με ναζιστικούς χαιρετισμούς προχθές μέσα στο εφετείο. Έχουν υποστηρικτές αυτούς που όλοι μαζί μας μείωσαν τους μισθούς και τις συντάξεις, που ρήμαξαν τον εργάσιμο χρόνο και έστειλαν το 90% των εργαζομένων να δουλεύει εκτός από συλλογική σύμβαση, βάζοντας τα φόπλακα στην ουσία στο οκτάωρο και στις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Τα μεγάλα οξυμένα προβλήματα σε καμία περίπτωση δεν είναι ουρανοκατέβατα, δεν είναι φυσικά φαινόμενα, υπάρχουν αιτίες και ένοχοι και απέναντι σε αυτούς πρέπει να στραφούν τα όπλα των συνδικάτων και ο αγώνας μας. Έχουμε στην κυριολεξία βαρεθεί να ακούμε για την ανάπτυξη που ωφελεί όλους, ειδικά εμείς οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Αυτή την ανάπτυξη τη φυσάμε και δεν κρυώνει. Ζούμε στο πετσί μας τα αποτελέσματά της. Δεν μπορεί κανένας να πει δηλαδή στον τουρισμό ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη. Κι όμως, εμείς ζούμε και εργαζόμαστε κάθε χρόνο και χειρότερα. Με συμβάσεις ενός μήνα, με εργολατικά δουλεμπορικά γραφεία που μας νοικιάζουν, με μαθητεία, με εκπεριτροπής εργασία, με μαύρη εργασία, με 7 στα 7 την εβδομάδα, 30 στα 30 το μήνα και το χειμώνα απόλυση και ανεργία. Και στην καλύτερη 400 ευρώ. Με ένα σωρό άλλες μορφές που μας καταδικάζουν να δουλεύουμε σαν σύγχρονοι σκλάβοι. Από την άλλη, ρεκόρ κερδών για τους ξενοδόχους, όπου μόνο για το 21 πήραν από το κράτος πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ για ενισχύσεις με αφορμή την πανδημία και στα πλαίσια βέβαια του ανταγωνισμού για τα κέρδη που απαιτούν τώρα να κατοχυρωθεί και το δεκάωρο μέσα από τη συλλογική σύμβαση. Αυτή την ανάπτυξη εννοούν όσες κυβερνήσεις πανηγύριζαν το τέλος των μνημονίων είτε το 2018 είτε τον πρόσφατο Αύγουστο. Ποιος ξέρει τι θα ακούσουμε ακόμα από αυτά τα κόμματα, αλλά και την ίδια την ηγεσία της ΓΕΣΕ για την στήριξη της καπιταλιστικής ανάπτυξης στην ουσία. Η απεργία στις 9 Νοέμβρη μπορεί και πρέπει να οργανωθεί σε κάθε κλάδο και επιχείρηση με τα ίδια τα σωματεία να είναι οι οργανωτές για αυτούς τους λόγους. Με στόχο να συμμετέχουμε στην προετοιμασία της όσο γίνεται περισσότεροι εργαζόμενοι. Η απεργία πρέπει για κάθε χώρο να είναι κλαδική, επιχειρησιακή και ταυτόχρονα για όλους τους κλάδους γενική πανελλαδική. Τα αιτήματα που διαμορφώνονται από τα σωματεία και τις ομοσπονδίες
για το χώρο και τον κλάδο τους δεν έρχονται σε αντιπαράθεση με τα κοινά αιτήματα που έχουν μπει και στο κάλεσμα. Το αντίθετο, τα ενισχύουν, διαμορφώνουν προϋποθέσεις να συνδυαστούν και να κάνουν ακόμα πιο ισχυρό τον αγώνα μας. Καλούμε από τη σημερινή σύσκεψη των Εργατικών Σωματείων της Αττικής, όλα τα σωματεία στην περιοχή και όλη τη χώρα, να δυναμώσουν τον αγώνα για γενναία μείωση και πλαφών στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου, για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια, για γενναία μείωση και πλαφών στις τιμές στα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, για κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη. Κανένα εργατικό και λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. Διαγραφή χρεών για τα εργατικά λαϊκά και νοικοκυριά και τους επαγγελματίες. Αυξήσεις στους μισθούς. Κανείς εργαζόμενος χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας. Επαναφορά της υποχρεωτικότητας των κλαδικών συμβάσεων. Της αρχής της ευνοϊκότερης σύμβασης και των τριετιών. Με βάση αυτά, τα κοινά αιτήματα θέλουμε να οργανωθεί η απεργία και να ενισχυθεί η αλληλεγγύη ανάμεσά μας, να μεταδοθεί ως όπλο και στα άλλα σωματεία που προς το παρόν δεν έχουν πάρει την απόφαση να συντονιστούν. Να πυκνώσουν οι πρωτοβουλίες για να δυναμώσει η διεθνής αλληλεγγύη προς όλα τα εργατικά συνδικάτα στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο που μάχονται κόντρα στην πολιτική των μονοπωλίων και των κυβερνήσεών τους. Με τη σημερινή συζήτηση μπορούμε να καταλήξουμε σε μερικά βασικά οργανωτικά μέτρα που θα ενισχύσουν την προετοιμασία της απεργίας. Πρώτον, να διασφαλίσουμε ότι θα γίνουν σε όλα τα σωματεία μας γενικές συνελεύσεις, συσκέψεις και όσες συλλογικές πρωτοβουλίες βοηθούν και εκτιμούν τα σωματεία ότι μπορούν να γίνουν με σκοπό να μπουν οι εργαζόμενοι στη μάχη και να ενημερωθούν. Δεύτερον, να συμβάλλουμε ώστε οι αγώνες σε κάθε κλάδο να δέχονται την αλληλεγγύη από τους υπόλοιπους. Να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, οι παρεμβάσεις των σωματείων μπροστά στην απεργία. Ο Γραμματέας Ομοσπονδίας Υποδόμων, η Πρόεδρος της ΟΕΜΚΕ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι αγωνιστές δεν θα πάνε μόνοι τους στα δικαστήρια. Στα πρόσωπά τους δικάζεται η δράση συνολικά του εργατικού κινήματος. Τρίτον, να υπάρξουν κοινές πρωτοβουλίες συντονισμού με τις οργανώσεις των αυτοαπασχολούμενων, των φοιτητών, των μαθητών, των συλλόγων γονέων και των γυναικών ενάντια στην ακρίβεια, τους πληστηριασμούς, συνολικά για τα οξυμένα προβλήματα στη γειτονιά, στις συνοικίες. Τέτοιες πρωτοβουλίες οργανώνονται ήδη, όπως στη Νέα Ιωνία και σε άλλες εργατογειτονιές και μπορούν να συμβάλλουν ώστε να υπάρξει παλαϊκός ξεσηκωμός στην απεργία. Τέταρτον, να οργανώσουμε με συντονισμό κοινές παρεμβάσεις στους παρόχους της ενέργειας ενάντια στα υπέροχα τιμολόγια, απαιτώντας κανένα σπίτι, κανένα σχολείο και κολυμπητήριο, κανένα νοσοκομείο να μην μείνει χωρίς ρεύμα, χωρίς θέρμανση. Πέμπτον, να πάρουμε πρωτοβουλίες ώστε να έχουμε όσο γίνεται πιο καλά προετοιμασμένα ενημερωτικά υλικά και καλέσματα, αξιοποιώντας ανακοινώσεις, σποτ, αφίσες, πανό που μπορεί το κάθε σωματείο να ετοιμάσει και να διακινήσει στον χώρο του, στον κλάδο του. Έκτον, να προχωρήσουμε σε νέα κινητοποίηση έξω από το φετείο στις 7 του μήνα, στις 9 το πρωί, ενάντια στους φασίστες της Χρυσής Αυγής, απαιτώντας να μπουν όλοι στη φυλακή, καταδικάζοντας τις απαράδεκτες αποφάσεις και προσπάθειες αποφυλάκησής τους. Κάτι που επιβεβαιώνει ότι είναι μαντρόσκυλα των εφοπλιστών και των βιομηχάνων που είναι έτοιμοι να τους αμολύσουν ξανά κόντρα στο εργατικό κίνημα. Για να υπάρξει πιο κατάλληλος χρόνος να ετοιμαστούμε όλοι μας, μπορούμε να πιστεύουμε σήμερα ότι μπορούμε να καταλήξουμε στην ώρα και στο σημείο της απεργιακής συγκέντρωσης, ώστε να οργανωθούν και οι κατάλληλες προσυγκεντρώσεις και τα υλικά και όλη αυτή η προετοιμασία. Να καταλήξουμε στις 10.30 στις 9 του Νοέμβρη στα Προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή, εξασφαλίζοντας από νωρίς την ενημέρωση και την προετοιμασία όλης της δουλειάς. Σας καλούμε όλους να πάρετε το λόγο, να πείτε σκέψεις, πώς μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα την απεργία, να μεταφέρετε τι επικρατεί μέσα στους χώρους δουλειάς, ακόμα και αν καταγγείλετε προσπάθειες τρομοκράτης των εργαζομένων και άλλα που γίνονται καθημερινά. Κανείς δεν θα είναι μόνος του, κανέναν εργαζόμενο δεν θα αφήσουμε να τον ξεμοναχιάσει η εργοδοσία. Η φωνή του καθενός μπορεί να φτάσει σε χιλιάδες εργασιακούς χώρους.